διαδικασία. Ξεκινάμε. Κύριε Σκορδά, καλημέρα. Είμαι ο Σπύρος Λάπας, εισηγητής της πλειοψηφίας. Ξεκινώ από το τελευταίο που είπατε, τα δάνεια πρέπει να πληρωθούν. Μονολεκτικά μπορείτε να πείτε τι εννοείτε, από ποιον θα πληρωθούν? Από τα κόμματα που έχω. Τα κόμματα. Πολύ ωραία τα κόμματα. Λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι αυτή την εισαγωγή σας πολύ ιδιαλιακή, σας θυμίζουν δύο πράγματα και μερικά... Ιδιαλιακή και δύο-τρία νούμερα. Κύριε Σκορδά, εδώ σας ήρθατε με πρόταση του κόμματός σας και πιστεύω ότι ξεγνωρίζετε τα εξής πράγματα. Πρώτον, η συνολική φυλή του κόμματός σας είναι 210.835.000. Η κρατική χρηματοδότηση που σας αναλογεί το 2016 είναι 1,7 και η τακτική και η επιμορφωτική και η εκλογική. 1,7. Η τακτική είναι 1,4. Με βάση τα νούμερα αυτά, κύριε Σκορδά, εάν δίνατε το 100% της κρατικής χρηματοδότησης, θα εξοφλούσατε σε 148 χρόνια. Εάν δίνατε μόνο την τακτική και την, αν δίνατε και την τακτική και την επιμορφωτική, θα εξοφλούσατε σε 123 χρόνια. Και αν δίνατε αυτό που λέει ο νόμος που ψηφίσατε, το 60% της τακτικής χρηματοδότησης, θα εξοφλούσατε δυστυχώς σε μερικές εκατοντάδες χρόνια και συγκεκριμένα 247 χρόνια. Αυτά είναι τα δεδομένα, τα νούμερα, και σας υπενθυμίζω. Η Eurobank ήδη έκλεισε το λογαριασμό σας και ετοιμάζει καταγγελία και αγωγή. Η Άτεκα έκανε το ίδιο πριν από λίγες μέρες. Η Πειραιώς κατήγγειλε το δάνειό σας και σας έκανε αγωγή στο μονοδιακό πρωτοκείο Καρδίτσας για ποσό, δεν γνωρίζω ποιο ποσό. Μονομολόγιο Πρωτοδικείου Αθηνών, συγγνώμη. Αθήνα, συγγνώμη κύριε Τζαβάρα, στα Αθήνα. Άρα, τρεις τράπεζες έχουν ήδη καταγγείλει τα δανειά σας, και όπως και η ΑΤΕΑ επίσης. Και σας θυμίζω μόνο ένα νούμερο: μόνο το 10 που ήσασταν οικονομικός διευθυντής, οφείλατε μόνο για τόκους, μόνο στην ΑΤΕ 4 εκατομμύρια. Με βάση αυτά τα νούμερα, όταν λέτε το κόμμα σας θα πληρώσετε, πρέπει να πληρώσει το δάνειο, έχει τη δυνατότητα και με ποιο τρόπο? Ναι. Λοιπόν, απαντώ. Καταρχήν, μέχρι και το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2012, όλα μας τα δάνεια ήταν ενήμερα. Τα δάνεια δεν θα τα κρίνετε, αν θέλετε να πάμε στην ουσία του ζητήματος. Πέστε μας και μέχρι πότε ήταν ενήμερα, γιατί είπατε μέχρι που φύγατε ήταν ενήμερα. Αυτό να δούμε, είναι αλήθεια αυτό? Το 12 ήταν ενήμερα και ξεπληρωτούμε. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2012 μπορείτε να το βεβαιώσετε, έχετε τα στοιχεία φαντάζομαι όλα, ήταν απολύτως ενήμερα. Μάλιστα. Λέω όμως ότι το πρόβλημα μας είχε απασχολήσει νωρίτερα. Το ερώτημα όμως που κάνετε σχετικά με το αν επαρκεί η σημερινή κρατική χρηματοδότηση και σε ποιο χρόνο για την εξόφληση των δανείων, είναι λίγο άδικο με την εξής έννοια. Θα κρίνεται το ύψος των δανείων που παρήχαν οι τράπεζες σε σχέση με τη χρηματοδότηση που έπαιρναν τα κόμματα που δανειοδοτούνταν όταν έκαναν αυτά τα δάνεια. Κανένα δάνειο όταν ελήφθη δεν υπερεύαινε ως ποσό τη χρηματοδότηση πέραν της τριετίας. Μιλάμε στην ουσία δηλαδή ότι ο δανειοδότης, η τράπεζα, αξιολογούσε τον δανειολήπτη με βάση μία σχέση των δανείων σε σχέση με αυτά που έπαιρνε, όπου μέσα σε τρία χρόνια θα είχε εξόφληση δανείου του. Επιτρέψτε μου λίγο να μιλάμε πολλά λόγια, με το συγκεκριμένο απαντήσω. Τι νούμερα θέλω να ολοκληρώσω όμως και εγώ την απάντηση. Άρα στην τριετία λοιπόν πρόβλεπαν οι τράπεζες. Λέω λοιπόν. Να δούμε αν ισχύει αυτό. Πότε άλλαξε το ύψος της κρατικής χρηματοδότησης και πότε έρχεται να δυσχερανθεί αυτή η σχέση? Πρώτον, το 2010 το καλοκαίρι, η BlackRock και η Pricewaterhouse κάνει stress test στις τράπεζες και κυρίως τότε στην Αγροτική Τράπεζα που ήταν τα δάνεια. Κύριε Σκορδά, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Κύριε Σκορδά, ακούστε. Μην μου λέτε πράγματα που είναι δεδομένα. Ξέρουμε. Μα μου κάνετε μία ερώτηση. Δεν θα απαντήσει. Δεν σα έκανα ερώτηση. Αν θέλετε, εγώ μπορώ. Κύριε Σκορδά. Κύριε Τζαβάρα, ακούστε. Κύριε Σκορδά. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται εξέταση από την Επιτροπή. Το ερώτημά μου, σας ανέφερα νούμερα και το ερώτημά μου ήταν πώς θα εξοφλήσετε. Σας απαντάτε και μου λέτε και τη μελέτη της BlackRock. Κύριε Βουλευτά, εάν δεν απαντηθεί το ερώτημα ποιο είναι το αίτιο του προβλήματος, δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε. Σας το θέσω σε επόμενη ερώτηση. Αφήστε το. Αφήστε λοιπόν από την απάντηση και ό,τι δεν σας καλύψει. Βεβαίως. Δεν θα αντιδικήσουμε. Δεν είναι σκοπός να αντιδικήσουμε. Έτσι λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι το καλοκαίρι του 2010, όταν έγιναν τα stress test στις τράπεζες, και ενώ τα δάνεια, αυτό ήταν το επιτόκιο για όλα τα δάνεια στις τράπεζες δηλαδή, ήταν στην τάξη περίπου του 1,80 με 2%, ζητήθηκε μονομερώς από την Αγροτική Τράπεζα τα δάνεια αυτά να πάνε στο 8,65. Υπερτετραπλασιάστηκε δηλαδή το επιτόκιο.
Εμείς τότε, σαν Νέα Δημοκρατία, από 240 περίοδο, περίπου. Ποια περίοδο λέτε? Το καλοκαίρι του 10. Το καλοκαίρι. Ήδη χρωστούσε 4 εκατομμύρια τόκους. Όχι, ακούστε. Υπογράψαμε τότε νέα σύμβαση με την αγροτική, που ήταν σύμβαση προσχώρηση στην ουσία. Δεν τη διαπραγματευθήκαμε. Δεν είχαμε περιθώριο διαπραγμάτευση. Όπου από 230 περίπου χιλιάδες το μήνα που ήταν η εξυπηρέτηση των δανείων, πήγε στο 1 εκατομμύριο, σε 980. Λοιπόν, άρα έχουμε μία ουσιώδη μεταβολή, η οποία δεν προέρχεται από τη βούληση του δανειολήπτη, προέρχεται επειδή η τράπεζα συνολικά είχε προβληματικό χαρτοφυλάκιο και τα stress test που έγιναν από την BlackRock και την Price επέβαλαν αλλαγή του επιτοκίου. Δεύτερον, το κράτος, ενώ έλεγε ο νόμος 3023 ότι η κρατική χρηματοδότηση καταβάλλεται εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους και με βάση αυτό τα κόμματα κάνουν τον προγραμματισμό τους, από το τέλος του 2010 και μετά, δεν ήταν συνεπές το δημόσιο ως προς αυτή την καταβολή. Ξέρετε γιατί έχει τοποθετηθεί και το δικό σας κόμμα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και λέει το πρόβλημα που προέκυψε από τη μη έγκαιρη καταβολή της δόσης. Και σε δόσεις πήγαν οι χρηματοδοτήσεις και μη καταβληθήσεις ήταν ολόκληρες. Τρίτον, ήρθε η ίδια η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, το 2013 ή το 2014, με διορθώνετε όποιος το θυμάται, όπου μείωσε την κρατική χρηματοδότηση στο μισό. Για πρέπει να την κάνετε να αυξήσει. Όχι, δεν λέω να την αυξήσει. Άλλο λέω. Όταν έρχεστε λίγο σήμερα. Ολοκληρώστε όμως λίγο και την κάνετε. Αν πάμε σε ερωτήσει. Έκανα μία ερώτηση και είναι 5 λεπτά. Θα απαντήσω όσο θέλετε στις ώρες. Εγώ δεν βάζω χρόνο. Θα κάνουμε δύο ερωτήσεις, κύριε Σκορδάλο, και όλο. Εντάξει, κύριε Λάπα, αφήστε να διαχειριστώ εγώ αυτό. Δεύτερον, εγώ έχω καταθέσει προτάσεις από 31 Ιανουαρίου του 2012 στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για το πώς θα μπορούσαν η χρηματοδότηση των κομμάτων να επιτρέψει να είναι πιο γρήγορη και πιο ασφαλής η εξυπηρέτηση των δανείων τους. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αυτό εδώ το πραγματάκι που είναι ένα μπρελόκ του Λαϊκού Κόμματος, τα κόμματα στην Ελλάδα δεν έχουν δικαίωμα να το φτιάξουν και να το πουλάνε και να έχουν έσοδο. Γιατί ο νόμος είναι πάρα πολύ περιοριστικός. Εάν θέλετε λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν να δημιουργηθούν προϋποθέσεις οικονομικής δυνατότητας στα κόμματα για να μην πάμε εκεί που λέτε, στο να πρέπει δηλαδή 100 χρόνια να πληρώνουν για να εξυπηρετήσουν αυτά τα δάνεια, υπάρχουν τρόποι. Αλλά εσείς νομοθετείτε ως Βουλή και εσείς θα αποφασίσετε αν αυτό θέλετε. Αυτό αφορά το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, είπατε λοιπόν, κύριε Σκορδά, ότι οι τράπεζες προσέβλεπαν σε μία τριετία περίπου και με βάση την τριετία που είναι η πάγια χρονική περίοδο μιας κοινωνικής περίοδου, γινόταν δανειοδότηση. Σας αναφέρω λοιπόν, τον Ιούλιο του 10 το κόμμα σας με μια πρόσθετη σύμβαση που έκανε με την ΑΤΕ συμφωνήθηκε να μην εχωρηθεί υπέρ τρίτων, περ άλλης τράπεζας, η κρατική χρηματοδότηση, ποιο να τον λέτε, το 19 και το 20, μετά από 10 χρόνια. Άρα δεν ισχύει λοιπόν την τριετία, είναι ψευδές πρώτον και δεύτερον. Όχι μόνο να μην εχωρηθεί, και παρότι έδωσε έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν απαγορεύεται η εκχώρηση σε τρίτον, εχωρεί τις ίδιες χρηματοδοτήσεις, τον ίδιο ετών, 19 και 20, μετά από 10 χρόνια δηλαδή, και στην ΕΤΕ και στην Euromag από δάνεια που θα λάβαινε και από τις δύο τράπεζες. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε δεν ισχύει, είναι ψευδές. Είναι αναλυθές. Και μάλιστα εδώ επιβεβαιώθηκε αυτό που σας ερωτώ. Ακούστε, σας ερωτώ. Μάρτυρα κατά της οικονομίας. Το διορθώνω και λέω δεν είναι αληθές. Για να σας πω λοιπόν γιατί. Δεν είναι αληθές. Και επιβεβαιώθηκε και από τους δύο πρώην διοικητές. Και από τον πρώην διοικητή τον κύριο Βορμόπλο και από τον κύριο Στονάρα. Ένα αυτό. Εσείς λέτε λοιπόν ότι όταν το 19 και το 20 λέτε η εκχώρηση. Πώς τη βρίσκετε λογική μετά από 10 χρόνια να εκχωρήσετε μια κρατική χρηματοδότηση μέσα στις συνθήκες κρίσης όπου υπάρχει αβεβαιότητα, ανασφάλεια, σταθερή μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Με ποιο τρόπο, γιατί συμφωνήσατε το 19 και το 20 και γιατί το δέχτηκαν οι τράπεζες, σας ρωτώ εγώ. Αυτό απαντήστε μου. Άρα δεν είναι η τριετία που λέτε, είναι η δεκαετία. Να σας απαντήσω λοιπόν. Στο υπόμνημα των στελεχών της Αγροτικής Τραπέζης προς τον Οικονομικό Εισαγγελέα που διερευνεί το θέμα, απαντάτε το ερώτημα που θέτετε. Και όχι, τι λέτε. Σας άλλο ερώτηση, απάντηση, εγώ θα σας πω λοιπόν την απάντηση που υπάρχει στο υπόμνημα των στελεχών της Αγροτικής Τραπέζης. Συμφωνείτε καταρχήν ότι δεν υπάρχει τριετία. Ποιο? Συμφωνείτε ότι παρβιάζει τριετία. Συμφωνώ. Δεκαετία έχουμε. Μισό λεπτό λοιπόν. Δεκαετία έχουμε, όχι τριετία. Πρώτον, ζητήθηκε από την Αγροτική Τράπεζα στην ουσία το 2011 να διευρυνθεί το έτος μέσα στο οποίο, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να υπάρχουν εγγυήσεις
γιατί είχαν προκύψει τα προβλήματα με τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα κόμματα. Δεύτερον, η παραβίαση του κύκλου της τετραετίας, γιατί αυτό μου λέτε στην ουσία, για τις εκχωρήσεις των κομμάτων, δεν είναι καινούριο φαινόμενο και έχει γίνει και σε περιόδους που ήταν μια χαρά τα πράγματα. Ωραία. Και θα σας πω εγώ το δικό σας κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2006, με λήξη του κύκλου τετραετίας το 2008... Απαντήστε, δεν εξετάζει το κόμμα μου εδώ τώρα. Σας παρακαλώ τώρα, απαντώ εγώ όμως. Απαντήστε. Εκχώρησε την επιχορήγηση του 10. Σε δάνειο του 9 έχει εκχωρήσει την επιχορήγηση του 14. Δεν ήταν μια πρακτική η οποία ήταν ασυνήθης. Και μάλιστα όταν μιλάμε για κόμματα τα οποία επί 30-40 χρόνια ήταν πρώτα ή δεύτερα στην εκλογική κατάταξη. Θα είναι Ιωνίος πρώτα και δεύτερα. Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Τότε λοιπόν αποφασίζει ο λαός. Τι πρόβλεψη υπάρχει στη δεκαετία, κύριε Σκορδά? Δεν υπάρχει εκχώρηση του 19 στην αγροτική. Στην εκχώρηση η τράπεζα, η αγροτική ζήτησε, επειδή το 10 έγινε μια συμφωνία να δεσμευτούμε για το πώς θα μειωθεί το ποσό των οφειλών, και ήδη αν δείτε από τη συμφωνία του 10 υπάρχει. Έχω μια... τα έγγραφα μπροστά μου, μην μου λέτε πράγματα διαφορετικά τώρα. Ακριβώς επειδή υπάρχει, δεν υπάρχει ταυτόχρονα να κάνετε τέτοιες ερωτήσεις. Το λέω δημόσια, και αν είναι ψευδές θα με καταγγείλετε. Κάνατε ταυτόχρονα χώρηση των ετών 19 και 20 σε τρεις τράπεζες. Και το λέει μάλιστα και το πόρισμα. Όχι, δεν ισχύει. Μάλιστα ο κύριος Σπυρόπουλος είναι κατηγορούμενος γι' αυτό από το Πασόκ. Δεν ξέρω για τον κύριο Σπυρόπουλο, σας λέω για μένα. Λοιπόν, εγώ σας λέω λοιπόν εδώ. Μην μου λέτε πράγματα αντίθετα. Κύριε Σταμάτη, δεν έχετε τον λόγο. Δεν χρειάζεται προστασία ο κύριος Σκορδάς. Κύριε Σταμάτη, δεν χρειάζεται προστασία. Διαδικασία. Χρειάζεται προστασία. Μια χαρά είναι. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχει κανένα θέμα επί της διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Όχι, κύριε Λοβέρδο, έχει ο χρόνος του κυρίου Λάπα. Υπάρχει θέμα. Ούτε θέμα είμαστε υπάρχει. Στο ίδιο κόμμα, ούτε έχω λόγο. Τι θέμα υπάρχει? Διαδικασία. Και θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Λάπα. Θέμα υπάρχει, κύριε Λοβέρδο. Δώστε μου τη δυνατότητα. Δεν δέχομαι το ερώτηση, κύριε Λάπα. Κύριε Λοβέρδο, τελειώσει. Νομίζω δεν είναι σωστό. Σωστά. Λοιπόν, κύριε Λάπα, ολοκληρώστε την ερώτηση. Το 11. Όχι, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Κύριε Σκορδάς, έκανα δύο ερωτήσεις. Ναι. Εάν έγινε. Δύο πλαίσια ερωτήσεις έκανα. Απλές. Αν έγινε ταυτόχρονη χώρηση, πρώτον, τόσο απλό. Και δεύτερον. Ναι, ακούστε. Πρέπει όμως και δεύτερον, να έχετε κάνει. Αν έδωσε έγγραφη διαβεβαίωση το κόμμα σας ότι δεν θα χωρίσει τη χρηματοδότηση των 19 και θα είσαι σε άλλο τράπεζα. Και δεν μου απαντάτε. Σας απαντώ, αλλά δεν αφήνω. Όχι, δεν μου απαντάτε. Αφήνεις να απαντήσουν επιτέλους. Αφήνεις να απαντήσει κανένα. Μην αντιδράσετε καθόλου. Ακούστε. Μην αντιδράσετε παρακαλώ καθόλου. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ακούστε. Δεν λέω τίποτα άλλο. Λέω ότι λέει το πόρισμα. Μάλλον προσβάλλετε και τον κύριο Σκορδά. Προσβάλλετε και τον κύριο Σκορδά γιατί νομίζω ότι δεν μπορεί να απαντήσει. Μπορεί να απαντήσει, αφήστε τον να απαντήσει. Περισσότερα φασάρια δημιουργείτε εσείς παρά ο κύριο Σκορδά. Στην συμφωνία του 10 και την ξέρετε γιατί την έχετε με την αγροτική. Τελείωνε το 2017. Επειδή το 2017 όμως με βάση το 10, να το πω έτσι και συγγνώμη, τώρα θα πάρω χρόνο όμως αναγκαστικά. Το 2010 λοιπόν, στη συμφωνία που κάναμε με την αγροτική και δεδομένης του υπερτετραπλασιασμού του επιτοκίου, συμφωνήσαμε σε ένα πρόγραμμα του πώς θα μειωθεί το χρεωστικό μας υπόλοιπο. Το χρεωστικό υπόλοιπο που παρέλαβα εγώ τον Ιούλιο του 10 από την Αγροτική Τράπεζα ήταν 105,8 εκατομμύρια. Το μειώσαμε αμέσως στα 102. Και τι σημαίνει αυτό, θέλω να το καταλάβετε, γιατί δεν είναι τα δάνεια από τη μια μεριά και η κρατική χρηματοδότηση από την άλλη αθρηστικά. Αυτοί είναι αλληλόχρεοι λογαριασμοί, όπου από τη μια μεριά έμπαινε όταν παίρναμε τη χρηματοδότηση από το κράτος, και το ίδιο συνέβαινε και με το δικό σας κόμμα. Έμπαινε μέσα σε αυτό το λογαριασμό και αυτός ο λογαριασμός πάντα είχε ένα πλαφόν χρεωστικού υπολείπου μεγαλύτερο, πιστωτικού υπολείπου μεγαλύτερο από αυτό που ήταν η ετήσια επιχορήγηση για να μπορούν να καλύπτονται υποχρεώσεις. Έρχεται λοιπόν το 10. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Λάπα, σας παρακαλώ. Με δύο ερωτήσεις. Θα σας κάνει ο συγκριτής δύο ερωτήσεις όλες τις φορές. Εγώ θα καθίσω εδώ όσο θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα σας απαντάω όσο θέλετε. Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά, δεν έχω πρόβλημα χρόνου. Όσο θέλει ο κύριος Λάπας. Αλλά μην διακόπτε. Όσοι παρακολουθούν και θέλουν. Ακούστε, να κάνουμε μια συμφωνία. Εγώ, να πείτε ό,τι θέλετε. Κρατήστε μετά το χρόνο μου όμως. Άμα είναι να κάνω. Ο εισηγητής θα κάνει δύο ερωτήσεις. Αυτή είναι η ερώτηση, να μην σας απαντήσω. Δεν είπατε τίποτα. Εάν κάνατε τριπλή εγχώρηση.
Γιατί είπατε αν. Προσπαθώ να σας απαντήσω, αλλά δεν θέλετε να την πείτε. Πότε θα μου απαντήσετε, μετά μια ώρα και ασκορδά. Πέστε, αν η θέση σας είναι ότι όλα καλώς έγιναν, όλα καλώς έγιναν και τελειώνουμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, πάντως, κύριε Σκορδά, μισό λεπτό, θέλετε κύριε, να σας πω την εκτίμησή μου. Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Είναι πολύ βασικό το ερώτημα. Είναι όχι, πολύ βασικό. Κύριε Σκορδά, επιτρέψτε μου. Και αν το απαντήσουμε τώρα, θα καλυφθούν και οι επόμενοι. Η εκτίμησή μου είναι η εξής. Κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω. Σας παρακαλώ, κύριε Λάπα. Κύριε Λάπα, σας παρακαλώ. Εάν έγινε πέρα τη τριετία που το αποδέχτηκε ο κύριο Σκορδά και αν έγινε τριπλή εγχώρηση. Σας παρακαλώ, κύριε Λάπα. Κύριε Λάπα, κύριε Σκορδά. Και η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν απαντάτε στην ερώτηση. Προσπαθώ. Αλλά έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε στην Επιτροπή ό,τι νομίζετε εσείς σκόπιμο και να κριθεί αυτό από την Επιτροπή. Λοιπόν. Παρακαλώ πολύ, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, δεν μπορώ να τον κλείνω, γιατί θα έχει πρόβλημα η υπόλοιπη διαδικασία. Ναι, αλλά αν διακόπτομαι. Παρακαλώ πολύ, δίνετε και την απάντηση όμως στην ερώτηση. Δεν δίνετε την απάντηση, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δίνετε και την απάντηση στην ερώτηση. Απάντηση δίνω. Δίνετε, σας παρακαλώ. Ανάλυση κάνετε. Δεν κάνω καμία ανάλυση. Ανάλυση. Λάπα, όταν μιλάω εγώ με τον Μάρτερ, όμως επιτρέψτε μου να το διαχειριστώ. Εξηγώ. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, μια λέξη. Κύριε Μηταράκη. Μπορούσε ο Μάρτυρας να εκμεταλλευτεί τη διαδικασία, να περιμένει τον κύριο Λάπα να τελειώσει τις ερωτήσεις του και μετά έχει απεριόριστο χρόνο να απαντήσει. Πάντως, κύριε Μηταράκη, πιο σωστό, απαντάει καθώς ρωτάτε. Σεβαστείτε του. Στην ερώτηση αν έχουμε χωρίσει μια χρηματοδότηση παραπάνω μια φορά, η απάντηση είναι ναι ή όχι. Όχι, δεν είναι. Είπε ναι ή όχι. Όχι, κύριε Σκορδά, δεν το είπατε. Δεν είναι έτσι, κύριε. Το ξέρω ότι δεν το είπατε, για τον κύριο Μηταράκη το λέω. Απαντώ λοιπόν. Λοιπόν, απαντήστε παρακαλώ. Ότι η συμφωνία του 2010 με την Αγροτική έληγε το 2017. Ακούσαμε. Και επειδή το 2017 έμενε ένα υπόλοιπο ανεξόφλητο 34 εκατομμυρίων, τι είπαμε με την Αγροτική? Ότι δεν θα εκχωρήσουμε σε τρίτους το 19 και το 20, όχι ότι θα το δώσουμε στην Αγροτική, για να δούμε μέχρι τότε πώς εξελίσσεται η κρατική χρηματοδότηση και πώς θα αποπληρωθεί το υπόλοιπο των 34. Ωραία. Άρα λοιπόν υπογράψατε μία εκχώρηση. Υπογράψαμε, θα σας πω τι υπογράψαμε. Αυτό δεν είπατε. Είπα τι συμφωνήσαμε. Το 11 κάνω επιστολή με ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου που την έχετε, γιατί είναι και κομμάτι της δικογραφίας, προς τον κύριο Πανταλάκη που ήταν τότε ο διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας, στην οποία του λέω, και αν θέλετε μπορώ να σας διαβάσω το ακριβές απόσπασμα, τι γίνεται με τη δυνατότητα αυτή. Λέω δηλαδή, το επίμαχο διαβάζω. Υπό τα δεδομένα αυτά και λαμβανωμένων υπόψη του γεγονότος ότι τα πολιτικά κόμματα αποτελούν κατά το Σύνταγμα ιδιότυπα νομικά πρόσωπα, θεμελιακούς παράγοντες της λειτουργίας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος και όχι επιχειρήσεις, θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον της ΑΤΕ να αντιληφθεί την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης των όρων της Δανειακής Σύμβασης, δεδομένου ότι η εκ μέρους μας στήριξη των όρων της δεν εξαρτάται στην παρούσα συγκυρία σχεδόν καθόλου από εμάς. Η επιμονή σας να καθορίζεται επιτόκιο δανεισμού, υπερεξαπλάσιο του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, να παρακρατείτε το σύνολο της τμηματικής επιχορήγησης και να επιδιώκετε την προνομιακή ικανοποίηση του συνόλου των απαιτήσεών σας, χωρίς να λαμβάνετε υπόψη την υφιστάμενη πραγματικότητα, αν και σας την έχουμε επανειλημμένως υπογραμμίσει, μας οδηγούν στο εύλογο συμπέρασμα ότι αδιαφορείτε για την προκαλούμενη οικονομική ασφυξία του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κατόπιν αυτών σας προτείνουμε τον επαναπροσδιορισμό του επιτοκίου στο ίδιο ύψος εκείνου με το οποίο δανείζεται το ελληνικό δημόσιο από το μηχανισμό πλέον ενός μικρού και εύλογου περιθωρίου. Δεύτερον, του χρόνου σταδιοκής μείωσης της πίστοσης των 102 εκατομμυρίων ως ακολούθως, και εκεί υποβάλλουμε ένα πίνακα όπου η εξόφληση. Αυτή είναι η πρότασή σας όμως, επιτρέψτε μέχρι το 2026. Αυτή είναι η πρότασή σας. Πέστε μου, η σύμβαση ποια είναι με την τράπεζα. Δεν μας ενδιαφέρει η πρόταση. Η σύμβαση λέει ότι εκχωρούμε στην Eurobank, γιατί γι' αυτό μιλάτε, Eurobank για το 2019. Και ναι. Ένα ποσό το οποίο δεν καλύπτει το σύνολο της προβλεπόμενης επιχορήγησης. Είναι 3 εκατομμύρια για το 19, κύριε Σκορδά. Συγγνώμη, κύριε Λάπα. Μισό κύριε Λάπα. Μισό επειδή έχω διακόψει το χρόνο, επιτρέψτε. Πρώτον. Έστε μας μόνο, αν υπήρχε. Στην απόφαση. Υπήρχε συμφωνία περί μία εκχώρησης με την ΑΤΕ και εκχώρηση στην ΕΤΕ και στην Eurobank. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι, δεν υπήρχε. Αυτό σας λέω. Αρχιά σας λέω, κύριε Λάπα, λένε άλλα πράγματα. Σας λέω ότι το 11. Όλα αυτά επανεξετάστηκαν και υπήρχε μια διαρκή. Για το 10 ζωή, τώρα τι μου λέτε. Σας ρωτάτε το 10 τον Ιούλιο του 10. Όχι, το έχετε δώσει. Δεν μπορείτε να παρεμβαίνετε. Όταν μιλάω εγώ και έχει διακοπεί ο χρόνος, κύριε Λάπα, δεν γίνεται αυτό. Γιατί οι συνάδελφοι θα πούνε ότι παίζουμε άλλους ρόλους. Η συμφωνία του 10, κύριε Πρόεδρε, η συμφωνία με την Αγροτική τελειώνει το 2017. Αυτή είναι η ουσία. Μισό λεπτό, επαναλαμβάνω.
πρόβλεπε να υπάρχει ένα υπόλοιπο 34 εκατομμύριων. Να είχε μειωθεί δηλαδή στα. Εγώ κατάλαβα για ποιο λόγο εσείς συμφωνήσατε όχι να εκχωρήσετε, αλλά να μην εκχωρήσετε σε άλλους. Αυτό υπογράψατε το 10. Αυτό... Το ερώτημα λοιπόν είναι, έχετε μια συμφωνία με την Αγροτική Τράπεζα το 10 περί μη εκχώρηση τη χρηματοδότηση 19-20, δείτε... την οποία εκχωρείτε σε ΕΤΕ και Eurobank. Ναι ή όχι. Απλό δείτε... είναι. Μάλιστα. Πείτε όχι, τα χαρτιά του κυρίου Λάπα λένε ναι και α το βρει η Επιτροπή μετά. Δεν το αποκρύψαμε, κύριε Πρόεδρε. Άρα έγινε. Το 2000... έγινε τελικά. Στην Εθνική Τράπεζα, στην απόφαση τη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων, ναι, αναφέρεται στο σκεπτικό που θα δείτε ότι η εκχώρηση του 19 έχει γίνει. Δεν υπάρχει κρυφό. Δεν ήταν η Αγροτική, ήταν ενήμερη γι' αυτό. Κύριε Σκορδά, με μένα. Άρα υπήρχε εκχώρηση στο πρακτικό πιστοδοτήσεων της ΕΤΕ της επιχορήγησης του 19. Ότι το 11, ενώ το 10 είχατε συμφωνήσει με την ΕΤΕ να μην το εκχωρήσετε. Αλλά το 11 σας λέω ότι για αυτή την πρόθεση η Αγροτική ενημερώθηκε. Δεν το κρύψα. Κάνατε σύμβαση με την ΕΤΕ και αναστήλατε την μη εκχώρηση. Αλλάξετε τη σύμβαση. Πιθανώς να έχει αλλάξει. Άρα λοιπόν το πραγματικό βασικό στοιχείο δεν άλλαξε. Δεν είμαι πρόχειρος να δω. Επιτρέψτε να σας πω, γνωρίζοντας τις θεσμικές πράξεις, ότι η δήλωση πρόθεσης μόνο δεν αρκεί. Αν άλλαξε η σύμβαση είναι το ερώτημα. Είχατε μια σύμβαση να μην εκχωρήσετε το 9, το 19 και το εκχωρήσατε στην άλλη τράπεζα. Αλλάξετε τη σύμβαση με την ΑΤΕ. Δεν είχαμε σύμβαση. Αυτό σας εξηγώ. Αφού υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Πιστοδοτήσεων της ΑΤΕ, αυτό σας ρωτάω. Αυτό είναι. Να το καταλάβω κι εγώ θέλω αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι μία, να το πούμε έτσι, συζήτηση που γινόταν με την Αγροτική για το μετά το 17. Δεν λέει η απόφαση της Επιτροπής. Το έχει πει ρητά. Καλά. Δεν παρεμβαίνω παραπέρα. Το, στο υπόμνημα, το έχουν πει οι διευθύνοντες, οι διοικητές της ΑΤΕ. Λοιπόν, συνεχίστε, κύριε Λάπα. Ναι. Σας θυμίζω ότι εδώ ήρθε και ο κύριος Προβόπουλος και ο κύριος Πάσχας και η κυρία Παπαγιαννίδου. Ο κύριος Προβόπουλος και ο κύριος Πάσχας είπαν το ανώτερο όριο που μπορεί να εκχωρήσει είναι μέσα σε μια συνήθι κοινωνική περίοδο. Η δε κυρία Παπαγιαννίδου, ο κύριος Σκορδά, είπε μόνο αν είναι εγγεγραμμένη η πίστοση στον προϋπολογισμό. Για να σας πω τι σημαίνει δεκαετία. Το παραβλέπω, αφού λέτε ότι δεν έγινε, έγινε. Πάμε σε μια άλλη ερώτηση τώρα. Για πέστε μου, εσείς τότε οι τράπεζες θεωρούσαν ότι η κρατική χρηματοδότηση ισοδυναμεί με εγγύηση του δημοσίου. Εγώ θεωρώ. Οι λυσές σας, τι σας λέγανε δηλαδή. Ότι αυτές τις εγγυήσεις ζητούσαν και τις δίναμε. Αυτή την εγγύηση ζητούσαν οι τράπεζες. Εσείς πώς την υπολαμβάνατε, ως εγγύηση του δημοσίου που διασφαλίζει πλήρως την τράπεζα? Όχι, αν ήταν εγγύηση του δημοσίου θα έπρεπε να καταπέσουν οι οφειλές εις βάρος του δημοσίου. Άρα τότε πώς ήταν διασφαλισμένη μετά μια δεκαετία, αφού μόνο η μόνη εγγύηση ήταν κρατική χρηματοδότηση? Άρα δεν υπήρχε καμία ασφαλής και βέβαια εγγύηση, αυτό ρωτάω. Ασφαλέστατη ήταν. Ξέρετε εσείς καμία εγγύηση πιο ασφαλή από αυτή που δίνει η εκχώρηση από... Ξέρω, όταν δεν είναι βεβαία. Όχι. Και όταν μεταβάλλεται ανάλογα με τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, κύριε Σκορδά. Με αυτόν τον τρόπο που λέτε, κοιτάξτε ποιο πρόβλημα ανοίγεται στη λειτουργία της τράπεζας. Της κάθε τράπεζας. Δεν με ενδιαφέρει η τράπεζα. Τώρα έχουμε τα θέματα εδώ. Ένας αγρότης θα βάλει εγγύηση την επιχορήγηση που είναι να πάρει την επιδότηση που ξέρετε το κάνει ο αγροτικός κόσμος και εσείς λέτε στις τράπεζες ουσιαστικά αυτή τη στιγμή ότι η εγγύηση των επιδοτήσεων που βάζουν οι αγρότες στα αγροτικά δάνεια δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτή. Γιατί στο ρωτάω, ξέρετε γιατί στο ρωτάω. Αυτό λέτε. Ήρθαν εδώ. Λέτε. Αυτό λέτε. Σας καταλαβαίνω καλά εγώ. Ακούστε τι σας λέω. Ήρθαν εδώ. Τώρα κύριε Πρόεδρε, τρεις ερωτήσεις δεν θα προλάβω να κάνω. Παρακαλώ, κύριε. Ήρθαν εδώ οι διοικητές των τραπεζών και μας είπαν ότι η κρατική χρηματοδότηση υπήρχε σχεδόν θέση εγγύηση του δημοσίου. Ακούστε τι είπε η κυρία Παπαγιαννίδου που συνέταξε μαζί με τον κύριο Πάσχα το πόρισμα. Δεν συνιστά εγγύηση του δημοσίου, αλλά μια απλή εκχώρηση. Και θέλετε να μου πείτε τώρα ότι μια σύμβαση η οποία βασίζονταν ότι θα εγγυηθεί μια χρηματοδότηση μετά από 10 χρόνια είναι ασφαλής. Λοιπόν, για μας είναι αβέβαια μη ασφαλής και καθόλου εγγύηση. Για το ΣΥΡΙΖΑ, για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ασφαλές. Κύριε Πρόεδρε, για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ασφαλές. Ένα διάλειμμα, κύριε Πρόεδρε. Βρεθήκατε σε μια εκλογική αναμέτρηση 63% έξω από την Ελλάδα. Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη, διακόπτετε τις συνεδρίες χωρίς λόγο. Ο βουλευτής και ο εισηγητής έχει την ευθύνη των λόγων του. Δεν μπορεί να τον κρίνετε εσείς για αυτά που λέει. Ήρθε εδώ και να ολοκληρώσει ο κύριος Λάπας. Κύριε Λοβέρντο, πρέπει να ολοκληρώσει ο κύριος Λάπας. Δεν μπορώ να το διακόψω. Όχι. Δεν μπορώ να το διακόψω. Είχατε πει να κλείσει την ερώτησή του. Τώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να του απευθυνθώ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο ίσως βοηθήσει. Δώστε μου το. Δεν συνηθίζει να διακόπτε την ομιλία κάπου παντζιόν. Ναι, μα βλέπετε ότι γίνονται όλο ένα και περισσότερες διακοπές. Και θα πάμε σε ένα. Δεν φταίει ο πρόεδρος. Κύριε Λοβέρντο, θα πάμε σε ένα 20ήμερο πολιτικών στελεχών εδώ. Θέλω να πω κάτι. Φανταζόμουν ότι δεν θα χρειαζόταν.
Αλλά θέλω να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω αντίρρηση στο να πείτε. Επιφυλάσσομαι για αυτό που θα πείτε, βέβαια. Γιατί όχι, δεν έχω κάτι που θα σας παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο. Τώρα μπήκαμε σε μια φάση μαρτυριών από πολιτικά στελέχη. Εγώ παρακαλώ τον συνάδελφο Λάπα, καταρχάς γιατί μιλάει πρώτος και δίνει και μια γραμμή για τους υπόλοιπους στο υφολογικό κομμάτι, αλλά και όλους τους συναδέλφους όλων των κομμάτων, να έχουν λιγάκι ένα διαφορετικό τόνο στις ερωτήσεις τους. Γιατί μπορεί η ερώτηση να καταλήγει, συνάδελφε Λάπα, στο ερώτημα, στην απορία, τι χρωστάει το κόμμα σου. Αλλά αν τη συνοδεύσεις με τα εξής, τι χρωστάει το κόμμα σου που κλέβατε τα λεφτά, που τα παίρνετε τα δάνεια, που αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια αναστάτωση και θα διασταυρώνουμε πολιτικά πειρά. Το ύφος παίζει ρόλο, κύριε Πρόεδρε, και για το ύφος είστε οι αρμόδιες εσείς. Παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ έδωσα παράδειγμα όταν ήρθε ο διευθυντής της Αυγής εδώ. Που ό,τι τόνο κρατούσαμε όλους, κράτησα και εκεί. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, εσάς που είστε πρόεδρος, όταν βλέπετε τον ερωτώντα βουλευτή να ανεβάζει, εκεί κρατήστε το, γιατί θα απαντάει πολιτικός στέλεχος, δεν θα απαντάει διευθυντής τραπέζης. Κύριε Λάπα, συνεχίστε. Ναι, κύριε. Μπορώ να απαντήσω άκουσα, στην ερώτηση που κάνατε. Είπα ότι το κάνω έτσι κι αλλιώς, κύριε Λοβέρδο. Νομίζω ότι το κάνω από την πρώτη μέρα που είμαστε. Καλά τώρα, εντάξει. Μας ακούνε. Προφυλάζοντας και όλους τους μάρτυρες. Την ερώτηση που έκανε ο κύριος Λάπας, μπορώ να σας πω. Αυτή την ερώτηση, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να την κάνετε στις τράπεζες. Ωραία. Ο δανειοδοτούμενος δεν ακούστε τι είπε ο κύριος Πονταλάκης. Ο δανειοδοτούμενος δεν έχει την ευχέρεια να θέτει όρους στο δανειστή. Ήρθαν οι τράπεζες και είπαν θέλουμε αυτό. Το κάναμε. Σας αλλάζουμε το επιτόκιο επί τέσσερα. Το κάναμε. Και ποτέ δεν στείλαμε επιστολή σαν αυτή που έχει στείλει ο κύριος Τσίπρας. Την ξέρετε, υποθέτω, του Δεκεμβρίου του 10, όπου ζητάει να μην τηρούνται τα τραπεζικά και οικονομικά κριτήρια στη δανειοδότηση. Καλά. Εδώ πρέπει να σας διακόψω εγώ. Δεν κάναμε. Είναι αυτό αντικείμενο της δικής ερώτησης. Δεν είναι έτσι η επιστολή. Ναι, αλλά κοιτάξτε. Δεν γίνεται. Παρατάφτα, πείτε ό,τι θέλετε, κύριε Σκορδά. Αν κάνετε πολιτική. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, κύριε Σκορδά. Κύριε Σκορδά, εσείς θα πρέπει να λειτουργείτε ως μάρτυρας. Για αυτά που σας ρωτούν. Έχετε το δικαίωμα. Αλλά... Έχετε το δικαίωμα. Σας παρακαλώ. Θα τελειώσω εγώ και μετά. Θα τελειώσω εγώ όμως και μετά, κύριε Σκορδά. Κύριε Πρόεδρε. Έχετε το δικαίωμα όμως, και σας το έχω πει εξ αρχής, εκτός χρόνου και χωρίς κανένα περιορισμό, να δηλώνετε οτιδήποτε νομίζετε. Συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Για τα ζητήματα όμως, τα οποία υπερβαίνουν τη διαδικασία της κατάθεσης και έχουν πολιτικό χαρακτήρα, υποθέτω ως δημοκρατικός άνθρωπος ότι περιμένετε και απάντηση. Κύριε Πρόεδρε. Έτσι δεν είναι. Κύριε Πρόεδρε. Αυτό κάνουμε, κύριε Σκορδά. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Λάπας. Στην εισαγωγή σας, έχει το λόγο. Στην εισαγωγή σας, κύριε Πρόεδρε, έχετε πει ότι τα πρόσωπα που καλούνται εδώ πέρα καλούνται και ως φυσικά πρόσωπα που έχουν μια μάλλον γενικότερη δεν γνώση. Μάλλον δεν ακούσατε τι λέγαμε τώρα με τον κύριο Σκορδά. Μάλλον ο κύριος Σκορδάς έχει μια γενικότερη γνώση. Μάλλον δεν ακούσατε τι του είπα τώρα. Ότι προφανώς και έχει δικαίωμα οτιδήποτε να πει και εκτός χρόνου, απλώς για τα ζητήματα τα οποία περιέχουν και πολιτικό χαρακτήρα, προφανώς θα πάρει και απάντηση. Και νομίζω ότι αυτό το κάνουμε με καλούς όρους εδώ. Και αυτό είναι και μια άμεση απάντηση στον κύριο Λοβέρδο. Εσείς βέβαια δεν το ξέρετε καλά πώς το κάνουμε, θα το μάθετε σήμερα, μην ανησυχείτε. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, κύριε Λάπα. Κύριε Λάπα, παρακαλώ, συνεχίστε. Κύριε Σκορδά, η ερώτηση που κάναμε είναι να δούμε και το μέλλον, πώς θα γίνει τη χρηματοδότηση των κομμάτων, όλο το πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, σας αναφέρω δύο κυκλίους της ΑΤΕ. Την 115 και 204, η οποία λέει απαγορεύεται να χρηματοδοτούν πελάτες οποιοδήποτε, και πελάτες ήταν σύμφωνα με τις τράπεζες και τα κόμματα, με πάγιες οφειλές. Γιατί πιστεύετε ενώ είχαν πάγιες οφειλές από το 7 και μετά συνέχισαν να χρηματοδοτούν τα κόμματα? Πάγιες οφειλές, αυτά ήταν ενήμερα τα δάνεια. Το 9, το 10. Μέχρι το καλοκαίρι του 2012. Το 12. Πέστε μου το 11 αν καταβάλλατε στον ευρώ. Και βεβαίως, ό,τι παίρναμε υπήρχε διαδικασία. Το 11 πληρώσατε δάνεια, κύριε Σκορδά. Στον ισολογικό. Μπορείτε να μας πείτε ποια και σε ποιες τράπεζες. Βεβαίως, θα σας το πω. Κρατήστε το αν θέλετε σημείωση, να το πείτε στο τέλος. Θα σας το πω τώρα. Όχι, κρατήστε και είναι, και δεν είναι τώρα κατατεθειμένο. Είναι πίνακας που κατατέθηκε 31 πρώτου του 12. Ό,τι είναι η τελευταία καταβολή. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ό,τι είναι η τελευταία καταβολή. Το 11. Ναι. Το 11. Το 12 είπατε. Το 11. Με ρωτήσατε. Αν καταθέσαμε το 11. Τελείωσε το 11 η καταβολή. Ναι. Το 12 καταβάλλετε έστω και ένα ευρώ. Σας απαντήσω. Για τόκους και δάνεια. Μα θέλετε απάντηση. Ακούστε την ερώτησή μου. Λοιπόν, το 11. Το 11. Λοιπόν, παρακαλώ. Το 11 για τόκους εξυπηρέτησης δανείων καταβάλαμε 9.183.419 ευρώ. Για το 12, σας λέω πίνακα που έχω καταθέσει. Για το 12 καταβάλατε, κύριε Σκορδά, κάτι. Ό,τι λέει ο ισολογισμός. Δεν έχω. Το 12, νομίζω και το. Όλες οι τράπεζες μπορείτε να καταβάλατε 1 ευρώ μετά το 11.
Αν εσείς έχετε διαφορετική πληροφόρηση, όμως το πείτε. Θα το βρω και θα το επιφυλάξω. Θα το βρω και θα το πω. Κοιτάξτε όμως, επειδή το 12 ήδη λειτουργούσε. Ωραία. Η εκχώρηση προς τις τράπεζες τα έπαιρναν κατευθείαν από το λογαριασμό. Ωραία. Που είχαν. Μου αρκεί αυτή η απάντηση. Και λοιπόν, για να ξέρετε τι λένε και οι τράπεζες εδώ, ο κ. Πανταλάκης μας είπε, επειδή το ρωτούσαμε μετά από 10 χρόνια αν είναι βέβαια, αν είναι ασφαλής, αν είναι συγκεκριμένη η εγγύηση. Εγώ τι μας είπε? Έχω μπροστά μου ένα χαρτί της Αγροτικής Τράπεζας που επίσης είναι από το φάκελο που έχετε, το οποίο έχει ημερομηνία 21/6/12 και λέει ότι από το 2000 έως το 2011. Έχει πάρει η Αγροτική Τράπεζα 29.169.000 ευρώ. Δεν σας ρωτά αυτό. Δεν σας ρωτά, κύριε Σκορδά. Η ερώτησή μου είναι αν μετά το 2011 πληρώσατε στο 1 ευρώ μέχρι σήμερα. Πληρώθηκε τι μου πρέπει, το 2012, σας λέω με βεβαιότητα. Δεν είναι συγκεκριμένη η ερώτησή μου. Μα δεν σας απαντώ. Σας λέω. Όχι, δεν μου απαντάτε. Μετά το 2011 καταβάλλατε 1 ευρώ. Ρωτά τρίτη φορά. Ό,τι έχει αναγραφεί, ό,τι πήρε το δημόσιο. Είστε οικονομικός διευθυντής και το 12. Σας ρωτάω. Δεν είναι λεφτά η εκχώρηση. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ. Δεν γίνεται έτσι κουβέντα, δεν γίνεται συζήτηση έτσι. Κοιτάξτε. Συγχωρείτε πάρα πολύ δηλαδή. Κάθε ερώτηση που κάνω, πέταγω το πέντε συνάδελφοι, λέει. Απαντάνε οι ίδιοι. Σας ρωτάω, κύριο Σκορδά, ευθέως και μας βλέπει ο ελληνικός λαός. Το 12 καταβάλλατε έστω και ένα ευρώ. Καταβάλαμε, σας λέω κάτι. Πέστε μου, ποιο ποσό έχει μετράπει. Δεν το έχω πρόχειρο, θα σας το βρω. Να μας το στείλετε λοιπόν. Θα σας το στείλω. Σας λέω όμως ότι τα χρήματα το 12 τα έπαιρναν οι τράπεζες για όλα τα δάνεια των κομμάτων κατευθείαν από το Γενικό Λογιστήριο. Εδώ οι διοικητές, για να ξέρετε, μας είπαν ρητά όλοι. Μετά το 2011 δεν καταβγήθηκε ευρώ και από τα δύο μεγάλα κόμματα. Και αν θέλετε και την κατάθεση τη ρητή του κ. Πανταλάκη σχετικά με την αβέβη και μια ασφαλή πρόβλεψη της δεκαετίας, ακούστε τι είπε. Είναι άνευ ουσίας στην πραγματικότητα. Που παίρναμε. Άρα παίρναμε. Το επανέλαβε βέβαια και ο κύριος Ψυχάρης για τα δάνεια στο ΜΜΕ. Γιατί τα έδινε τότε ο κύριος Πανταλάκης ως διοικητής αγροτικής? Εσείς. Εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε με τον κύριο Πανταλάκη. Είναι δυνατόν να μου κάνετε αυτό το σχόλιο? Για πέστε μου κάτι, τη δήλωση του αντιπροέδρου του κόμματός σας για πιθανό κούρημα ή διαγραφή, πώς τη σχολιάζετε? Του κύριου Γεωργιάδη. Τι είναι ερώτηση αυτή τώρα? Τι ερώτηση είναι αυτή? Είμαστε καλά να είναι δυνατόν να κάνετε ερώτηση? Είναι μια ερώτηση από την αρχή, κύριε Πρόεδρε. Όνομα του Θεού. Τι προβοκάτσιες είναι αυτές εδώ? Είναι μια ερώτηση. Είναι απολύτως λογική, κύριε Σταμάτη. Λογική. Έχει δικαίωμα, δεν προσβάλλει κανένα. Έχει ιδιότητα. Αναφέρεται στη δημόσια σφαίρα. Είναι πολιτικοποιημένο πρόσωπο. Ως άτομο βρίσκεται εδώ. Συμφωνήσαμε με τον κύριο Μηταράκη ότι μπορεί να κάνει και πολιτικά σχόλια. Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του κύριου Σκορδά. Εμείς τον τιμούμε, δεν τον υποτιμούμε όπως εσείς. Έχει γνώση του θέματος κύριο Σκορδάς. Μην τον υποτιμάτε, κύριε Σταμάτη. Μην τον υποτιμάτε. Στο ίδιο κόμμα είσαστε. Κύριε Σταμάτη, μην τον υποτιμάτε. Εσείς λοιπόν, τον προσβάλλετε. Υποτιμάτε τη διαδικασία, κύριε Σταμάτη, και το διακόπτετε κακώς. Ακούστε να δείτε, η ερώτηση είναι δεοντολογικά σωστή. Δεν πρέπει να σας εκνευρίζει. Σας εξαγριώνει η δήλωση του αντιπροέδρου σας, να το πείτε εσείς. Απολύτως το αντικείμενο της συνεδρίασης. Παρακαλώ, κύριε Σταμάτη, έχετε 5 φορές διακόψει τον κύριο Λάπα. Κύριε Λάπα, η ερώτηση. Παρακαλώ να επαναληφθεί η ερώτηση. Παρακαλώ πολύ ο κύριος Λάπας να επαναλάβει την ερώτηση. Ακούσαμε τη δήλωση του κυρίου, του αντιπροέδρου, κύριε Σκορδά, του κόμματός σας, του κύριου Γεωργιάδη. Μίλησε για κούρημα ή διαγραφή χρέους. Πώς σχολιάζετε? Υπάρχει τέτοια επιθυμία ως κόμμα? Εγώ απάντησα. Είναι η προσωπική του γνώμη, είναι η ερώτηση. Επιτρέψτε μου. Είναι προσωπική γνώμη του κύριου Γεωργιάδη ή το κόμμα σας πράγματι προσβλέπει σημεία τέτοια? Αυτή είναι η ερώτηση. Ποια είναι η γνώμη του κυρίου Σκορδά? Δεν μπορείς να ρωτήσεις. Εσείς τι γνώμη έχετε για αυτό το θέμα? Θα σας πω. Δεν το γνωρίζω εάν είναι θέση την οποία έχει εκφράσει σε συνεννόηση με τα κόμματα. Την ερώτηση σας τη θέατο, γιατί ξέρετε, γιατί σας είπα πριν ότι μιλάμε για 247 χρόνια Σας απαντάω. Και πραγματικά. Ελπίζω να εκτιμήσετε το ότι προσπαθώ να σας απαντήσω συμβάλλοντας δημιουργικά στο τι πρέπει να γίνει για να πληρωθούν, ξαναλέω, τα δάνεια. Υπήρχε συζήτηση το 10, από όταν άλλαξε τα επιτόκια η αγροτική και μετά, σε όλα τα κόμματα, για το τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει να γίνει η εξυπηρέτηση των δανείων. Έχει αυτό με τη Θα σας πω γιατί έχει. Θα σας πω. Στις 24 λοιπόν Ιανουαρίου του 2012, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, το κόμμα σας εκπροσωπείται δια του κυρίου Μουλόπουλου και τοποθετείται ο κύριος Μουλόπουλος ρητά υπέρ της ρύθμισης των χρεών των κομμάτων.
Καταλαβαίνετε. Μου είπα για διαγραφή. Όχι, μισό λεπτό. Η κούρεμα. Εγώ λέω. Εγώ είπα συγκεκριμένες λέξεις. Εγώ 31 Αφήστε τη ρημακά να αριθμιστούν τα δάνεια όλων των κομμάτων και αναπληρωθούν. 31 Ιανουαρίου του 2012 κατέθεσα πρόταση. Σας ερώτησα για ρύθμιση. Για την οποία λέει πώς θα πρέπει να γίνεται η κρατική χρηματοδότηση ώστε τα κόμματα να μπορούν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους. Εάν θέλετε λοιπόν πραγματικά να υπάρξει λύση στο πρόβλημα. Δεν είπα εγώ για κούρεμα, είπα εγώ για κούρεμα. Κύριε Πρόεδρε, εντάξει, ωραία. Και μία ερώτηση τελευταία. Είπα την εισαγωγή ότι πρέπει να πληρωθούν. Κοιτάξτε, το λέτε αυτό και μισό λεπτό και θα σας πω και κάτι. Η πολιτική ιστορία, κύριε Λάπα, έχει καταγράψει ένα πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που λεγόταν Ευάγγελος Αβέροφ, ο οποίος πούλαγε προσωπικά περιουσιακά στοιχεία για να πληρώνει τις υποχρεώσεις του κόμματός του. Προκαλεί το θαυμασμό μου. Λοιπόν, πέστε μου τι κάνετε σήμερα εσείς. Τη διάθεση. Αφήστε τον κύριο Αβέροφ. Αυτό, σήμερα πέστε. Αυτό θα σας το απαντήσει. Έχει τοποθετηθεί ο πρόεδρος του κόμματος. Και μία τελευταία ερώτηση. Εγώ λέω όμως ότι δεν μπορείτε να κρίνετε με τα δεδομένα του 2016 την πρακτική των τραπεζών και των δανειοδοτήσεων το 2005, το 2002, το 2010. Τα πάντα κρίνονται. Τα πάντα κρίνονται. Αλλά κοιτάξτε, αν θέλετε πραγματικά από εδώ να βγει κάτι χρήσιμο, και νομίζω το θέλετε. Και νομίζω το θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Σκορδά. Έτσι. Κύριε Λάπα, να κάνετε τελευταία ερώτηση. Κύριε Σκορδά, ξέρετε το σύνταγμά μας, το άρθρο 29, καθιερώνει σαν βασική συνταγματική αρχή τον ελεύθερο και επίσης όρης ανταγωνισμό των κομμάτων. Και αυτό είναι στην υπηρεσία του δημοκρατικού πολιτικού πολυκομματικού πολιτεύματός μας. Έχει εδώ, έχουμε χαρτιά και από τα πορίσματα φαίνεται ότι στις εκλογικές χρονιές δαπανήθηκαν ηλικιώδη ποσά για μεταφορά ψηφοφόρων, για μίσθωση κλπ. Μεταφορικών μέσων κλπ. Όταν τα δύο κόμματα έπαιρναν όχι απλώς πολλαπλάσια, ακόμα και οχταπλάσια της τακτικής χρηματοδότησης των συνήθων ετών στις εκλογικές χρονιές. Πιστεύετε ότι δεν γίνονταν αυτό, δεν είναι ένας έμεσος επηρεασμός του, του εκλογικού σώματος, η παρέμβαση στην εκλογική συνείδηση. Δεν παραβιάζεται εν μέρει ή εν όλο, κατά την άποψή μου, η βασική αυτή αρχή που θέτει ελεύθερα βέβαια τα κόμματα και ανταγωνισμό επίσης ώρες. Θα σας απαντήσω, ως εξής. Και θέλω να πείτε με ειλικρίνεια τη γνώμη σας. Με ειλικρίνεια, σε όλες τις ερωτήσεις απαντώ με ειλικρίνεια, γιατί νομίζω πραγματικά ότι μπορεί να βγει σοβαρό αποτέλεσμα από αυτή τη διαδικασία. Αυτές ήταν οι συνθήκες του πολιτικού ανταγωνισμού τότε. Και εγώ θα ήθελα, και αυτή είναι μια αιτία, ξέρετε, που τα δύο παλιά κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, έχουν συσσωρεύσει τέτοιες οφειλές. Διότι εύχομαι και ο ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει να έχει πάρα πολλές δεκαετίες ζωή. Όχι, θα σας πω. Δεν μπορείτε να κρίνετε τα δάνεια ενός κόμματος που έχει 40 χρόνια πίσω του με τα δάνεια ενός κόμματος που έχει 5 ή 10. Έχει, για λόγους ιστορικότητας δηλαδή, έχει σωρευτεί μια άλλη κατάσταση. Άρα δικαιολογημένα δεν είδα πάντως. Όχι, δεν λέω δικαιολογημένα. Λέω αυτές ήταν οι συνθήκες του πολιτικού ανταγωνισμού. Διατάφτα μου με την πόλη. Στο διατάφτα θα έρθει. Τι προτείνετε. Δεν θέλετε να ακούσετε. Πώς δεν θέλουμε, κύριε Σκορδά, το χρόνο είναι αντισόπιτος. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι αυτό το πρόβλημα και το δικό σας κόμμα όταν απέκτησε άλλες διαστάσεις μαζικότητας, το έχει. Το πρόγραμμα της μετακίνησης. Μην το λέτε αυτό. Δεν έχετε και αδάνεια του κόμμα μας. Αφήστε, ακούστε την απάντηση πρώτα, κύριε Λάπα. Κύριε Λάπα, μπορείτε να κάνετε δήλωση μετά. Λοιπόν, εγώ λέω λοιπόν ότι πράγματι ήταν πάρα πολύ σκληρός ο πολιτικός ανταγωνισμός εκείνων των δεκαετιών. Με μετακινήσεις κόσμου για συγκεντρώσεις εκτός μόνιμης κατοικίας, μετακινήσεις ετεροδημοτών, αποδήμων. Τα τότε μεγάλα κόμματα μετακινούσαν στις εκλογές ετεροδημότες πάνω από 50.000 ανθρώπους. Από 100 εγκρέκο. Έτσι. Εγώ λέω λοιπόν για να καταλάβετε ότι αυτά τώρα τα οποία κριτικάρετε, προσέξτε γιατί μπορεί να αναγκαστείτε στη συνέχεια να τα δείτε ως κριτική στο δικό σας κόμμα. Δεν το κάνανε. Το πρόγραμμα ετεροδημοτών που είχατε αναρτήσει στην ιστοσελίδα σας στις εκλογές του Μαΐου του 2012 υπερεύαινε τα 4 εκατομμύρια ευρώ σε κόστος, όταν η κρατική σας χρηματοδότηση για το 2012 δεν προβλεπόταν να είναι τόση. Καταλάβατε. Τώρα απαντάτε για το κύριε Λάπα. Ναι, και μία τελειώσατε. Και τελειώνω μία δήλωση. Δήλωση. Δεν θέλει μία απάντηση. Δήλωση. Δεν απάντησε ο κύριο Σκορδά αν αναιρείται αυτή η συνταγματική αρχή. Και λέω, θα κάνει μία δήλωση ο κύριο Λάπα. Δεν έχετε να δώσετε. Σα αναφέρω, κύριο Σκορδά, ότι τις περισσότερες ερωτήσεις, κύριο Σκορδά. Σας παρακαλώ. Δήλωση είπαμε, δεν απευθύνεστε στο μάρτυρα. Την τελευταία ερώτηση που όλες οι ερωτήσεις. Θα σας δώσω το λόγο, κύριε Σκορδά. Σχεδόν το σύνολο των ερωτήσεων που έκανα, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,
προέρχεται από την έκθεση της τρίτης αξιολόγησης της Γκρέκο, όπου τα αυτά είναι διαπιστωμένα πλέον ως συστάσεις. Αν θέλετε να σας πω δε και κάτι, κύριε Σκορδά, που και επί της θητείας σας, ήταν 45 οι συστάσεις και υλοποιήθηκαν από το 9 μέχρι σήμερα μόνο μία. Ευχαριστώ, κύριε Λάπα. Θέλετε κάτι να πείτε, κύριε Σκορδά? Εάν είχε δίκιο ο κύριος Λάπας στις επισημάνσεις που κάνει, τα δάνεια των κομμάτων το καλοκαίρι του 10, μετά τα stress test των τραπεζών, δεν θα πήγαιναν στην Good Bank της Αγροτικής, θα πήγαιναν στην Bad Bank. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία διατηρείται ακόμη και σήμερα. Και αν υποθέσουμε ότι είχαμε, ποιοι δεν ξέρω, πιέσει ή επηρεάσει τα τραπεζικά στελέχη σε ό,τι αφορούν τη λήξη, τη δανειοδότηση, είπαμε τα κόμματα στους διεθνείς οίκους που αξιολογούσαν τα χαρτοφυλάκια, τα δανειοδοτικά των τραπεζών, ποια θα πάνε στην καλή και ποια στην κακή τράπεζα. Το πιστεύει κανείς? Δεύτερον, να συμπληρώσω λίγο στο ερώτημα το προηγούμενο που μου κάνατε. Εάν είχε υιοθετηθεί η επιστολική ψήφος, πράγματι δεν θα υπήρχε η ανάγκη μετακίνησης του πληθυσμού στις εκλογικές αναμετρήσεις που περιγράφεται, τις δεκαετίες του 90 κλπ. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβαινε τότε. Αυτή ήταν η πραγματικότητα δηλαδή. Τι να κάνουμε? Και ξέρετε ότι ήρθε ο ίδιος ο νομοθέτης, εσείς δηλαδή Βουλή, κάποια στιγμή και νομοθέτησε για τις δαπάνες των βουλευτών. Ας νομοθετούσε και για τις δαπάνες των κομμάτων. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας πω κάτι άλλο, παρά μόνο ότι ό,τι έλεγχος έγινε, έχει δείξει ότι καλώς είχαν τα πράγματα. Την νομιμότητα εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Εσείς θέτετε ερώτημα επί της σκοπιμότητας. Ωραία. Τη σκοπιμότητα, να σας πω, δεν έπρεπε να γίνεται μετακίνηση οπαδών των κομμάτων. Όχι, για την νομιμότητα το ρωτάω. Για την νομιμότητα, κύριε Σκορδά. Η νομιμότητα μας ενδιαφέρει. Μα η νομιμότητα δεν έχει να κάνει επομένως με τη συνθήκη του πολιτικού ανταγωνισμού. Ωραία. Κύριοι συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στον κύριο Σταμάτη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Θα μου